Φάση η οποία θα φέρει πολλή συζήτηση. Θα προσπαθήσουμε να σας πούμε τι έχει γίνει. Εδώ λοιπόν καταρχάς γίνεται η σέντρα, offside δεν υπάρχει. Ο ποδοσφαιριστής ΣΑΕΚ καλύπτεται. Καλύπτεται. Βλέπετε εκεί πέρα. Φαίνεται εδώ καλά. Ακριβώς. Άρα λοιπόν ξεκινώντας η φάση, offside τίποτα. Φεύγει η μπάλα. Το βλέπουμε εδώ ότι πόσο πίσω είναι από τον πρώτο τελευταίο αμυνόμενο, άσχετα αν το πλάνο είναι εδώ. Βρει δεν βρει ο συμπαίκτης του. Πάλι ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είναι σε θέση που δεν υπάρχει offside. Θέλει ψάξιμο λοιπόν η φάση αυτή. Βλέπετε όπως ανεβαίνει από τα πόδια. Ναι. Πηγαίνει προς τα πάνω. Κύριε Βαρούχα, να πω κάτι που το είπαμε πριν από λίγο. Ότι το σφύριγμα του κυρίου Κάκου είναι μετά. Ναι, τα είναι ακούσαμε. Ναι, εγώ δεν το είχα παρακολουθήσει. Πράγματι, από τη... εδώ βλέπουμε όμως, ανεβαίνοντας, χτυπάει στο χέρι. Αυτό λοιπόν ο διαιτητής θα είδε για φάουλ και σφύριξε. Και πού να και το όπως πάει, είπε... όπως λέμε για τους αμυντικούς, τα χέρια έτσι, αν είναι... έτσι. Πού θα το και όπως το είπε ο κύριος Καραγιωζόπουλος Τάκης, πράγματι το σφύριγμα ακούστηκε μετά. Μάλιστα. Έχει δίκιο. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ λοιπόν στο καρένα με πρόεδρε το χέρι. Ναι.